Σαν σήμερα, 23 Ιουλίου, πέθανε η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Το 1996. Το 1996. Είναι 28 χρόνια χωρίς την Αλίκη Βουγιουκλάκη, την εθνική μας στάρ. Την Κυριακή έγινε μνημόσυνο στο Αλφα-Νεκροταφείο Αθηνών. Εγώ ήμουν. Πόσο ήμουνα, το 1996 ήμουν 11 χρονών. Και γιατί το θυμάμαι ακόμα. Στην ηλικία σου. Γιατί δεν είναι. Εντάξει, είναι ακόμα, δεν τρέπομαι σε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, και θυμάμαι ακόμα αυτός ο κόσμος, αυτό το πένθος που είχε σχεδόν όλη η Ελλάδα, σωστά. Βέβαια, ήταν πραγματικά πάρα πολύ αγαπητό πρόσωπο. Που συνεχίζει να είναι 28 χρόνια μετά. Φανταζόμαστε τότε που είχε φύγει από τη ζωή, είχε γίνει παραλήρημα. Η Εθνική Στάρ πήρε το όνομα του 1900, ως Εθνική Στάρ το 1959. Απλά να υπενθυμίσουμε ότι πάλεψε με την ασθένειά της 2 μήνες, ενώ ήταν σε περιοδία στη Θεσσαλονίκη, στη μελωδία ευτυχίας. Αισθάνθηκε πολύ έντονος πόνος στο στομάχι, πήγε να κάνει εξετάσεις, είδαν ότι έχει καρκίνο στο ύπαρ. Δεν κατάλαβε, δεν συνειδητοποίησε την σοβαρότητα της κατάστασης. Συνέχισε τις παραστάσεις για άλλη μια εβδομάδα, όπου μετά είδαν ότι έχει επεκταθεί και στο πάγκρεας. Πήγε στο Μόναχο να κάνει περαιτέρω εξετάσεις. Αργότερα πήγε, μετά από κάποιες μέρες, πήγε και στη Βοστόνη για μια ίστατη τελευταία προσπάθεια. Και στις 22, αν δεν κάνω λάθος, Μαΐου, γύρισε στην Ελλάδα, όπου νοσηλεύτηκε για δύο μήνες στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών. Και κατέληξε. Εντάξει, νομίζω ότι όμως συνεχίζει να ζει η Αλίκη Βουγιουκλάκη μέσα από όλες τις ελληνικές ταινίες που βλέπουν γενιές και γενιές, και οι επόμενες γενιές θα συνεχίσουν να βλέπουν και καλά κάνουν και προβάλλουν και σήμερα τα τηλεοπτικά κανάλια. Και έχουν και πολύ τηλεθέαση πάντως, να ξέρετε, ελληνικές ταινίες. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο παραμένει αναλύωτο μέσα στα χρόνια και ζωντανεύει μέσα από τις ταινίες, η οποία πέθανε σε ηλικία 62 ετών. 62 ετών, ακριβώς.